Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η διαδικασία που αφορά στην προσωποκράτηση των τριών υπόπτων. Ναι, η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη στο επαρχιακό δικαστήριο της ΠΑΦ. Να σας ρωτήσω, κύριε Στυλιανού, πόσο ανησυχεί το σώμα το αστυνομικό το γεγονός ότι, εντάξει, χθες ήταν ένα συγκεκριμένο περιστατικό που έθεσε σε κινητοποίηση τις αρχές. Ακούσαμε ότι βρίσκονταν υπό παρακολούθηση τα πρόσωπα αυτά. Από την άλλη, ακούμε τη σχολική εφορία που λέει ότι υφίσταται ένα μεγάλο πρόβλημα σε 6-7 σχολεία της ΠΑΦΟΥ, θέματα παραβατικότητας που δεν αφορούν μόνο την διακίνηση ναρκωτικών και έχουν γίνει και σχετικές καταγγελίες στην αστυνομία. Πώς επιλαμβάνεστε εσείς του θέματος? Εντάξει, να σας πω όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και γενικότερα να πούμε ότι το πρόβλημα ή τα προβλήματα, θέλετε, είναι γνωστά. Σίγουρα είναι προβλήματα που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί μόνη της η αστυνομία. Είναι πολλοί που πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς ως αστυνομία σε κάθε περίπτωση αξιολογούμε την όποια πληροφόρηση έχουμε σε συνεργασία πάντοτε και με το αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο υπάρχει συνεργασία και η οποία αναβαθμίζεται, και προσπαθούμε να επιληθούν τα όποια προβλήματα. Αξιολογώντας την όποια πληροφορία η οποία πρέπει να είναι και βάσιμη και συγκεκριμένη και όχι αοριστή, προχωρούμε σε κάθε περίπτωση στις ενδεδειγμένες ενέργειες, όπως και στην περίπτωση αυτή. Ναι. Είχαμε την πληροφορία, προχωρήσαμε σε παρακολούθηση. Μέλη της ΙΚΑΝ προχώρησαν με μεθοδικότητα και έχουν προβεί στη σύλληψη των τριών αυτών νεαρών προσώπων. Ναι. Πώς μπήκανε μέσα στο χώρο στάθμευσης εκεί του σχολείου? Ήταν και μια απορία που εξέφρασε προηγουμένως ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας ΠΑΦΟΥ, κύριε Στυλιανού. Από ό,τι φαίνεται ήταν προσβάσιμος ο χώρος στα οχήματα, ο χώρος στάθμευσης. Ναι, είναι συγκεκριμένες όμως οι ώρες και για πολύ λίγα λεπτά ανοίγει η είσοδος. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία της διερεύνησης, δηλαδή για πόσο χρόνο μένει ανοιχτή η καγκελόπορτα εκεί του σχολείου και κατά πόσο γνώριζαν από πριν οι νεαροί πότε μπορούσαν να προβούν σε αυτή την ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο χώρο έξω από το σχολείο. Ίσως το θεώρησαν ευκολότερο να περάσουν και μέσα στο χώρο στάθμευσης. Από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες εξετάσεις, φαίνεται ο σκοπός τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση ήταν και να παραλάβουν και τον 16χρονο, ο οποίος φαίνεται να είναι μαθητής του σχολείου. Ναι, απλά αυτό που προβληματίζει όμως, κύριε Στυλιανού, ναι, είναι το κατά πόσον αυτοί οι δύο οι συλληφθέντες, ο 19χρονος και ο 20χρονος, πέραν από το 16χρονο που ήταν μαθητής του σχολείου, έχουν προσεγγίσει και άλλους μαθητές σε σχολεία ή αν έχουν καθόλου φάκελο στην αστυνομία για παρόμοιες ενέργειες. Σίγουρα, υπάρχει κάτι τέτοιο? Τουλάχιστον για δύο από τα τρία άτομα υπάρχουν, είναι γνωστά στην αστυνομία, έχουν απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν. Ναι. Σίγουρα οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν και αυτό στο οποίο έχετε αναφερθεί, δηλαδή στο κατά πόσον έχουν προχωρήσει ήδη σε θέματα προμήθειας ναρκωτικών οπουδήποτε και σε σχολεία και σε μαθητές. Αυτό είναι κάτι που είναι αντικείμενο της διερεύνησης και θα φανεί στην πορεία των εξετάσεων. Μάλιστα. Υπάρχουν έρευνες και σε άλλα σχολεία, βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη διαδικασία? Γι' αυτή είχαν τεθεί σε παρακολούθηση οι συγκεκριμένοι, τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Ωραία. Αλλά φαίνεται ότι επειδή αντιμετωπίζουν πρόβλημα και άλλα σχολεία, γίνονται παρόμοιες ενέργειες για τα υπόλοιπα σχολεία στα οποία υπήρξε καταγγελία? Κοιτάξτε, όπως σας έχω εξηγήσει, αναλόγως της πληροφορίας γίνονται και η ανάλογη αξιολόγηση και οι ενέργειες εκεί όπου ενδείκνυται. Αυτό που μπορώ να πω μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο. Μάλιστα. Νομίζω και καλύτερα να το αφήσουμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Υπάρχει συνεργασία. Ναι. Είναι πιο οξύτο πρόβλημα στην ΠΑΦΟ, κύριε Στυλιανού, από τα στοιχεία που έχετε μέχρι στιγμής για την παραβατικότητα σε σχολεία? Όσο γνωρίζω, το πρόβλημα υπάρχει παντού. Υπάρχει. Και δεν πρέπει άλλωστε να κρυβόμαστε. Υπάρχει το πρόβλημα, το αναγνωρίσαμε, γίνονται προσπάθειες
να παταχθεί. Γίνονται προσπάθειες και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και με το Υπουργείο Παιδείας. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε αποτελέσματα και θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε και για μια άλλη σύλληψη που είχαμε. Εντοπίστηκε επίσης ποσότητα ναρκωτικών στις αποθήκες εταιρείας Τηλεμεσό. Τι έγινε, κύριε Στυλιανού? Να σας πω, επειδή πρόκειται για μια επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής είναι ότι έχει εντοπιστεί κάποια ποσότητα κάνναβης, μιλούμε για κάποια κιλά, σε μια επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταβολής Ναρκωτικών στην επαρχία Λεμεσού. Και αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής. Ίσως σε μεταγενέστερο στάδιο να έχουμε κάτι περισσότερο, όμως μιλούμε για κάποια κιλά που έχουν εντοπιστεί σε συγκεκριμένα γραφεία. Φυλάγονταν εκεί, δηλαδή στα γραφεία, στις αποθήκες της εταιρείας. Να μου επιτρέψετε να περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν κάποια γεγονότα και μετά να είστε σίγουροι ότι θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση. Ήταν και πάλι επίτα από πληροφορία, είχατε θέση υπό παρακολούθηση με το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Ναι, ήταν μετά από αξιολόγηση πληροφορίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με αυτή τη νέα τουρκική ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία με πραγματικά, μάλιστα,